Απολαμβάνουν τη διαμονή τους στα ξενοδοχεία της Κρήτης και φεύγοντας αρπάζουν ό,τι βρουν μπροστά τους. Οι ποντικοί τουρίστες ζουν και βασιλεύουν και στο νησί μας. Οι ξενοδόχοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τα κρούσματα κλοπών που καταγράφονται σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Διότι υπάρχουν πολλοί επισκέπτες των ξενοδοχείων που είτε από χόμπι, είτε από αρρώστια, την γνωστή κλεπτομανία, είτε από θέμα να πάρουμε ένα σουβενίρ να θυμόμαστε το ξενοδοχείο που πήγαμε. Όλο και κάτι παίρνουν, το κρατούν μαζί τους. Φυσικά και δεν γίνονται πάντα όλα αντιληπτά. Παρόλο που προσπαθούμε όλοι να έχουμε καλά συστήματα ασφαλείας, με κάμερες ασφαλείας στους διαδρόμους και στους κοινόχρηστους χώρους, με φύλακες, με security, με το προσωπικό να έχει εκπαιδευτεί. Η ασφάλεια είναι το βασικότερο πράγμα στις ζωές όλων μας. Καλό θα είναι και η πολιτεία να συνδράμει την αστυνομία, παρέχοντάς της αυτοκίνητα και προσωπικό, για να μπορεί και η αστυνομία να κάνει καλά τη δουλειά της, γιατί όσο και αν τρέχουν εκείνοι, αν δεν είναι παρκές το προσωπικό της, δεν μπορεί να κάνει αυτό που θα πρέπει να κάνει. Σίγουρα μέσα στα ξενοδοχεία υπάρχουν και πελάτες οι οποίοι τους αρέσουν ορισμένα από τα είδη του ξενοδοχείου και θεωρούν καλό και χωρίς να ρωτήσουν να πάρουν οτιδήποτε βρίσκει μπροστά τους. Το νούμερο ένα, ας το πούμε έτσι, είδος το οποίο καταγράφουμε στα ξενοδοχεία που εξαφανίζεται από τα ξενοδοχεία είναι οι πετσέτες παραλίας. Από μπουρνούζια, πετσέτες, κλινοσκεπάσματα, λάμπες φωτισμού, μαχαιροπύρουνα, κορνίζες, κουρτίνες, πίνακες, βιβλία μέχρι και τηλεοράσεις αρπάζουν μέσα από τα ξενοδοχεία και γίνονται καπνός. Από κουταλάκια μέχρι πετσέτες, μέχρι τα αμένιτες των μπάνιων, τα δωμάτια. Έχουμε φτάσει και σε τραγελαφικές καταστάσεις, πελάτες να πάρουν μέχρι και τηλεόραση πλάσμα και τους κυνηγούς στο αεροδρόμιο τους την πάρω πίσω. Έχουν καταγγελθεί από πολλούς συναδέλφους να τους παίρνουν μέχρι σερβίσκια, μέχρι πιάτα. Προχθές, εγώ σε ένα τα ξενοδοχεία μου, είχαμε ένα κρούσμα. Πελάτησα, έβαλε στην τσάντα της δύο κρυστάλλινα μπολάκια του παγωτού. Και όταν την κυνήγησε ο σερβιτόρος, του λέει: Δεν έχει δικαίωμα να με ανοίξει την τσάντα μου. Ο σερβιτόρος φώναξε τον διευθυντή. Ο διευθυντής την απήγησε να καλέσει την αστυνομία, την ανάγκασε να ανοίξει την τσάντα. Και ενώ μέχρι την ώρα έλεγε: Δεν έχω πάρει τίποτα, δεν έχω πάρει τίποτα, αναγκάσει να παραδεχτεί αφού βρεθήκαν τα μπολάκια όταν είχε πάρει. Κάποτε μου είχαν κλείψει μέχρι κάδρο. Πολλές φορές οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου τους προλαβαίνουν στην πύλη του αεροδρομίου και ανοίγουν τις βαλίτσες με τα κλοπημαία. Άλλες φορές οι ποντικοί εξαφανίζονται χωρίς να τους καταλάβει κανείς, ενώ κάποιοι άλλοι συλλαμβάνονται από την αστυνομία. Επίσης μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι πελάτες οι οποίοι έρχονται με βάουτσερ από το πρακτορείο και έχουμε όλα τους τα στοιχεία. Καλό θα είναι λοιπόν ο κάθε πελάτης που θα μπαίνει μέσα να αφήνει τα στοιχεία του, ούτως ή άλλως είναι υποχρεωτικό, αλλά και αυτοί που είναι περαστικοί και δεν τα έχουν, καλό θα είναι να εξετάζονται προσεκτικά. Άμα υπολογίσουμε ότι σε όλη την Ελλάδα είναι περίπου 10.000 ξενοδοχεία, νομίζω το ποσοστό είναι πάρα πολύ μικρό. Δεν είναι ανησυχητικό, αλλά υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Για την Κρήτη είναι μεγάλο το ποσοστό. Όχι, δεν θα το λέγω ότι είναι μεγάλο το ποσοστό. Είναι πολύ μικρό, αλλά σας λέω τα περισσότερα είδη που κλέβονται ούτε καν έρχονται στην επιφάνεια και στη δημοσιότητα, γιατί είναι μικροπράγματα, τα οποία όμως και εμείς τα ανακαλύπτουμε, να πούμε την αλήθεια, στο τέλος της χρονιάς, να κάνουμε τις απογραφές και βλέπουμε ότι μας λείπονται αυτά τα είδη. Μόλις πριν από δύο ημέρες συνελήφθη στα Χανιά ένας νεαρός αλλοδαπός για 5 υποθέσεις κλοπής που διαπράχθηκαν σε δωμάτια ξενοδοχείων και επιχειρήσεις σε περιοχές του Δήμου. Και στις αρχές του Αυγούστου επίσης εξιχνιάστηκαν 5 υποθέσεις κλοπών που διαπράχθηκαν σε δωμάτια ξενοδοχείων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.